Το σχόλιο μου είναι λίγο περίεργο. Υπάρχει το παραμύθι «Η χελώνα με το λαγό» που τελικά προς Θεού, έτσι παιδιά, που κερδίζει η χελώνα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιωθούμε στους στόχους. Δηλαδή, πρέπει να παίξουμε με τους στόχους. Δηλαδή, κάτι, γιατί φτάνουμε και μένουμε. Αυτό είναι το μείον μας, το ελάττωμά μας. Πρέπει να παίξουμε με τους στόχους. Αυτό. Βελτίωση εκεί. Δεν γίνεται να φτάνουμε τώρα και να περιμένουμε και να χάνουμε τους στόχους. Αυτό συνέβη άπειρες φορές. Άπειρες φορές έχει συμβεί. Θέλω να μας σχολιάσει το βλέμμα του Μιχάλη. Ο Μιχάλης μετά απάντησε και λεκτικά, αλλά δεν χρειαζόταν. Από αυτό το βλέμμα και μόνο καταλάβαμε. Σχολιάστε μου λίγο αυτό που είπε ο Νίκος. Προφανώς μιλάει για το θέμα της ταχύτητας. Για την ταχύτητα και το γεγονός ότι προφανώς και καλά, ότι ναι, οι διάσημοι φτάνουν δεύτεροι, αλλά είναι καλύτεροι στο στόχο, οπότε παίρνουν τις νίκες. Δεν έχει άδικο στο γεγονός ότι οι μαχητές έχουν πρόβλημα στο στόχο. Το έχουμε πει και προηγουμένως μαζί εδώ. Ότι δεν είναι πάντα τόσο καλοί. Απλώς νομίζω έσκαψε βασικά το λάκκο του και έπεσε μόνος του μέσα. Ήθελα να πει και εκείνος έτσι μια ωραία παροιμία και τελικά δεν. Ήταν τελείως άστοχο. Δεν πιστεύω ότι είχε τόσο κακή πρόθεση. Δεν πιστεύω, θέλω να πιστεύω, ότι δεν ήθελε ουσιαστικά να τους προσβάλλει. Είπε κιόλας, παρεξήσεις, παιδιά, παρεξήσεις. Αλλά ήταν προσβλητικό το σχόλιο αυτό και όχι μόνο επειδή έχεις αυτούς τους αθλητές που έχεις απέναντί σου, οποιοδήποτε και να ήταν κιόλας, που δίνει τη μάχη του σε αυτό το παιχνίδι υπό αυτές τις συνθήκες.